Καλησπέρα κύριε Κρεμανίδη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Δεν βγαίνετε συχνά, οπότε να μιλήσετε δημόσια, οπότε νομίζω έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον η σημερινή μας επικοινωνία. Σε μια μέρα που δεν ξέρω τι συναισθήματα μπορεί να σας προκαλεί, γιατί ήσασταν από τους ποδοσφαιριστές που λόγω και της κοινής γλώσσας ήσασταν πιο κοντά ίσως από κάθε άλλον στον Γκιούλα Λόραντ. Ναι, η σημερινή μέρα, 31 Μαΐου κάθε χρόνο, πάντα είναι μια μέρα που όταν έρχεται έτσι η σκέψη στον ΠΑΟΚ, πάντα θυμάμαι αυτό το τραγικό γεγονός, ένα πολύ μεγάλο αγώνα που συνέβη, να χάσουμε τον προπονητή μας στον πάγκο. Εγώ, ο οποίος είχα μια ιδιαίτερη σχέση με τον κύριο Λόραντ, έζησα τραγικά αυτή την εικόνα και τη στιγμή, μια που έπαιζα κιόλας εκείνον τον αγώνα. Μιλάμε, κύριε Κρεμανίδη, για έναν τεράστιο προπονητή, έτσι δεν είναι? Για όσους δεν γνωρίζουν τους νεότερους. Ναι, πράγματι, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, για αυτούς που δεν γνώρισαν αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά δεν μπορούν να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, περί τι άνθρωπος ήταν και τι προπονητής ήταν. Ήταν για εκείνη την εποχή πολύ μεγάλο όνομα παγκοσμίως ως προπονητής. Γιατί δούλευε στη Γερμανία πάρα πολλά χρόνια με μεγάλες επιτυχίες. Και μάλιστα όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, πήγε στην Πάγερ Μονάχου. Έτσι. Μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος βέβαια διαδέχθηκε έναν πάρα πολύ καλό προπονητή που είχαμε, τον Λεσάνον, τον Εγγλέζο. Αλλά αυτός μας πέρασε και ήρθε και άλλαξε όλο αυτό που ξέραμε για τον προπονητή. Μας έκανε διπλές προπονήσεις, που αυτό δεν γινόταν στον ΠΑΟΚ. Πρωτόγνωρο, ναι. Πρωί, απόγευμα είχε προπόνηση, συστηματικές προπονήσεις με μεγάλες εντάσεις και ήταν ο προπονητής ο οποίος έφερε και το πρώτο μηχάνημα στον ΠΑΟΚ και μάλιστα το είχαν στήσει εκεί κάτω που είναι το μπάσκετ τώρα, στην θύρα 1, θύρα 2, από κάτω είχε στήσει ένα πολυμηχάνημα και ξεκινήσαμε τότε συστηματικές προπονήσεις βάρη, δύναμη, μια φορά τη βδομάδα. Η ατάκα του πριν το μάτς με την Μπαρτσελόνα σε ερώτηση για το αν φοβάται τον Κρόιφ και απάντησε εγώ δεν φοβάμαι κανέναν, νομίζω είναι από τις ατάκες, εντάξει είναι πάρα πολλές, αλλά είναι μία ενδεικτική για το ποιος ήταν ο Λόραντ και τι προσπαθούσε να περάσει σε εσάς τότε. Μα δεν υπήρχε γι' αυτόν φόβητρο κανένας. Ήταν καταρχάς σαν ποδοσφαιριστής, έπαιζε στην καλύτερη ομάδα του κόσμου, στην καλύτερη εθνική Ουγγαρίας του κόσμου. Βέβαια. Η οποία είχε κατατροπώσει τους πάντες ποδοσφαιρικά και γι' αυτόν δεν υπήρχε φόβητρο κανένας. Έτσι και με την Μπαρτσελόνα και σε εμάς το είχε περάσει αυτό, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι που το κερδίσαμε κιόλας από την Μπαρτσελόνα του Κρόιφ, στο ότι ναι, μπορούμε, είμαστε δυνατοί, δεν έχουμε αντίπαλο, μπορούμε να το κερδίσουμε. Μας το είχε περάσει αυτό και όπως και το πετύχαμε. Πάντως, πρέπει να ζοριστήκατε αρκετά στη θητεία με τον Λόραντ, ναι. Είναι γνωστό το πόσο απαιτητικός ήταν. Με όλους τους παίκτες μπορώ να πω ήρθε σε, όχι σε ρήξη, σε αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση, μπράβο. Γιατί για όλους μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο που αυτός ήθελε να περάσει. Ναι. Και τον Αναστασιάδη τον τιμώρησε και τον Κούδα τον τιμώρησε και εμένα με τιμώρησε. Και νομίζω και άλλοι έχουν και το Γούναρη, το τιμώρησε και άλλα, άλλους. Οπότε δεν πρέπει να βρούμε ποιον δεν τιμώρησε, πρέπει να βρούμε. Είναι ο άνθρωπος που, δηλαδή, δύο παίκτες τότε εκείνη την εποχή, Παρίδης, Ασλανίδης, που ήταν από τους καλύτερους επιθετικούς που είχε η Ελλάδα, δεν τους χρησιμοποίησε. Δηλαδή δεν καταλάβαινε τίποτα μπροστά στην πειθαρχία. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός, ήθελε ό,τι έλεγε να γίνεται και να μην κάνουμε αλλαντάλλα. Πάρα πολύ αυστηρός.
κύριε Γερμανίδη, δέθηκε με τον ΠΑΟΚ ο Λόραντ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι απλά μια ομάδα στο βιογραφικό του. Ναι, ναι. Δέθηκε πάρα πολύ και με την πόλη. Τον άρεσε πάρα πολύ. Έβγαινε στις καφετέριες, μιλούσε με τον κόσμο, έπινε μαζί με τον κόσμο. Δεν είχε τέτοια κόμπλεξ. Αλλά η δουλειά τη θεωρούσε. Η δουλειά είναι άλλο. Και εκτός γηπέδου είναι άλλο. Έτσι ήταν και μαζί μας. Μέσα στο γήπεδο μπορεί να μας μάλωνε, να τρώγαμε προστήματα, όταν βγαίναμε έξω έκανε πλάκες. Ήταν άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν στη φιέστα τη φετινή σκεφτήκατε καθόλου τον Λόραντ. Φαντάζομαι πως ναι, και τον Φωτουκίδη και τον Παρίδη. Μα βεβαίως. Γιατί με αυτόν τον άνθρωπο κερδίσαμε το πρώτο πρωτάθλημα. Με αυτόν τον άνθρωπο, εκείνος ο ΠΑΟΚ, ο μεγάλος ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να παίρνει πρωταθλήματα, που αδικούνταν, που πάντα τελευταία στιγμή έχανε το πρωτάθλημα, πέτυχε πρώτη φορά να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί αυτός ήταν μπροστά, μας πέρασε την ψυχολογία του νικητή, και αυτό μας πείσμωσε και πραγματικά το πετύχαμε. Δεν υπάρχει ένα άλλο ότι μπροστά στην ομάδα και στους παίκτες δεν καταλάβαινε ούτε παράγοντες, ούτε τίποτα δεν καταλάβαινε. Ναι, αλήθεια είναι. Πάρα πολλές φορές είχε έρθει σε ρήξη με τους παράγοντες που ήταν δίπλα του. Δεν τους ήθελε στα ξενοδοχεία, στα ποδητήρια πουθενά, ε? Ήτανε, έλεγε ότι εσάς η δουλειά σας είναι άλλη, εμάς η δουλειά μας είναι άλλη. Εσείς είστε να οργανώνετε το σύλλογο, να είστε εντάξει απέναντι στα οικονομικά σας και εμείς είμαστε για να δουλεύουμε και να προσφέρουμε. Τα ξεχώριζε αυτά, πολλές φορές ήρθε σε ρήξη μαζί τους και μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο αγώνα έφυγε από το ξενοδοχείο, ναι, και ναι, πήγε... Ναι. Στη Θεσσαλονίκη κατευθείαν γύρισε πίσω. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Ήθελε ό,τι έλεγε αυτός να γίνεται. Πιστεύω ότι γι' αυτό πετύχαμε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 21 νίκες, 7 ισοπαλίες, 2 ήττες μόλις. Νομίζω η νίκη με 0-4 στο Καραϊσκάκι είναι μέσα στις 5 μεγαλύτερες του συλλόγου στην Ελλάδα, στην ιστορία του, αναφυσβήτητα. Ίσως και το αποκορύφωμα εκείνης της ομάδας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο παιχνίδι που. Ναι, ήταν νομίζω η μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας και ιδιαίτερα αυτό με τον Ολυμπιακό μες στο Καραϊσκάκι. Ναι. Σε αυτά τα παιχνίδια πάντα έκανε ιδιαίτερες προετοιμασίες και τακτικές. Άλλαζε πολλές φορές την τακτική του, άλλαζε πολλές φορές τα πλάνα του. Έκανε πάρα πολλά τρίκ. Έκανε πολλά ρίσκα μέσα στο παιχνίδι. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο ευνηδίαζε πάρα πολλές φορές τον αντίπαλο. Όπως έγινε μέσα στο Καραϊσκάκι, όπου το 4-0 δεν ήρθε έτσι τυχαία. Βέβαια. Και πάμε λίγο στο σήμερα, κύριε Γερμανίδη. 26 νίκες, 4 ισοπαλίες, καμία ήττα για το φετινό ΠΑΟΚ. Ναι, και το κύπελλο Ελλάδος. Ναι. Ο φετινός ΠΑΟΚ πραγματικά έγραψε ιστορία με το. Κέρδισε και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Αυτό πάλι είναι πρώτη φορά συμβαίνει στην ιστορία του συλλόγου. Γράψαν ιστορία όλοι αυτοί που φέτος συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι το άξιζε ο ΠΑΟΚ. Ήταν με διαφορά η πιο σταθερή ομάδα της χρονιάς και νομίζω γι' αυτό πέτυχε και αυτούς τους τίτλους να πάρει. Παρότι νομίζω δεν γίνεται σύγκριση προπονητών, καθένας έχει τη φιλοσοφία του και έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο από την εποχή σας μέχρι τώρα. Είδατε παρόλα αυτά στοιχεία της ομάδας του Λουτσέσκου φέτος που σας θύμισε λίγο την ομάδα τη δική σας? Όχι απαραίτητα καθαρά αγωνιστικά, γενικότερα στο πώς ήταν η φιλοσοφία της ομάδας. Ο κύριος Λουτσέσκου έδειξε, μάλλον απέδειξε, μπορώ να πω, όλη τη χρονιά ότι καθοδηγεί αυτό στην ομάδα. Χρησιμοποιεί τους παίκτες που θέλει αυτός. Έκανε τον τρόπο παιχνιδιού, το δικό του στυλ να παίζει η ομάδα.
Αυτά φάνηκαν όλα νομίζω όλη τη χρονιά αυτή και νομίζω ότι έβαλε τη σφραγίδα του και αυτός και το όνομά του θα μείνει για πάντα με, με αυτούς τους τίτλους τους φετινούς. Και με μια επίδοση που ίσως δεν καταφέρει κανείς ούτε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ να την βελτιώσει ή να την ισοφαρίσει αυτό το 26-4. Θέλει και τύχη, αλλά θέλει και ικανότητα, θέλει πολλά πράγματα. Σίγουρα είναι μεγάλο κατόρθωμα σε αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα. Εύχομαι να υπάρχει ανάλογη συνέχεια. Μπορεί νομίζω ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει διαφορά από όλους τους άλλους τους συλλόγους και νομίζω μπορεί να την αυξήσει κι άλλο από τη νέα χρονιά. Κύριε Κερμανίδη, ποιος παίκτης σας εντυπωσίασε φέτος από τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ? Εμένα, να σου πω την αλήθεια, ο Μπίσεσβάρ μ' άρεσε όλο το χρόνο και το έχω πει επανειλημμένως, ίσως είναι ο παίκτης ο οποίος και στη δική μας εποχή του 1976 θα έπαιζε άνετα. Με το στυλ του, με την άψοχη τεχνική του, με την ψυχραιμία του, γενικά με τον τρόπο παιχνιδιού του, νομίζω ότι ξεχώρισε φετινή χρονιά. Ναι. Λένε όλοι ότι ο Λουτσέσκου ήταν ένας δίκαιος προπονητής. Αν συμφωνείτε με αυτό και αν τελικά το να νιώθει ο ποδοσφαιριστής ότι υπάρχει δικαιοσύνη, δεν ξέρω, προφανώς υπήρχε και τότε με εσάς με τον κύριο Λόραντ, είναι ένα από τα πολύ βασικά στοιχεία για να προχωρήσει μια ομάδα. Για να μην υπάρχουν στα πολιτήρια γκρίνιες και μουρμούρες. Αυτό είναι αλήθεια. Στη δική μας εποχή ο Λόραντ ήταν αξιοκρατικός. Δεν καταλαβαίνει από ονόματα. Ήθελε δουλειά και όποιος την προπόνησε απέδιδε, έπαιζε και ήταν στο σύλλογο, έπαιζε, ήταν μέσα στην εντεκάδα, έπαιζε στον αγώνα. Και φέτος νομίζω από τη στιγμή που οι ποδοσφαιριστές όλοι αποδέχτηκαν τον προπονητή τους, δεν είδαμε κανένα σοβαρό θέμα, νομίζω ότι και αυτός ήταν αρκετά δίκαιος και πιστεύω ότι γι' αυτό πέτυχε και αυτό το δίκαιο. Πιάνετε τον εαυτό σας να ζηλεύει την κατάσταση μέσα στην οποία αγωνίζονται τα παιδιά αυτά? Μα περισσότερο το αισθάνθηκα αυτό όταν έγινε η φιέστα και μας είχαν καλυσμένους και μπήκα μέσα στο χορτάρι στη Τούμπα. Ναι, δεν μπορεί να μην ζηλέψεις μια τέτοια κατάσταση και να λες πού ήμασταν εμείς και πού είναι σήμερα αυτοί οι ποδοσφαιριστές, υπό ποιες συνθήκες αγωνίζονται και πόσο εμείς, πόσα πράγματα έχουμε χάσει από εκείνη την εποχή. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό, γιατί ακόμα και τον γκαζόν που πάτησαν μέσα πραγματικά ήταν ένα, δηλαδή αν παίζαμε εμείς ένα τέτοιο γήπεδο δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Κύριε Κερμανίδη, γίνεται πολλή κουβέντα για τους παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ στις ακαδημίες του. Πραγματικά νομίζω συμφωνείτε ότι υπάρχει πολύ ταλέντο. Είστε άνθρωποι που ασχολείται με τα παιδιά. Οι Μπέμπεδες νομίζω είχαν και φέτος πάρα πολλές επιτυχίες και μπράβο σας. Πώς βιώνετε αυτή την κατάσταση και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, που όλοι γνωρίζουμε το πόσο άλματα έχει κάνει η ομάδα και τι φυσικά απαιτήσεις υπάρχουν από τον κόσμο. Πόσο εύκολο είναι ο προπονητής, ο Λουτσέσκου στην προκειμένη περίπτωση, να βάλει στην ομάδα 2-3 παίκτες από την ΚΑΠΑ 19 που. Το ταλέντο νομίζω είναι όχι 2-3, μιλάμε για 7-8 παίκτες που είναι και στην Εθνική Ελπίδων και μπορούν να αφήσουν και εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά πόσο εύκολο είναι? Σας πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ ήδη εδώ και χρόνια δαπανάει πάρα πολλά εκατομμύρια με τον κύριο Σαββίδη στα τμήματα υποδομής. Και δημιουργεί και φτιάχνει και έχει πάρα πολύ καλές ομάδες και έχει πάρα πολλά ταλέντα. Όλο το σύστημα στον ΠΑΟΚ με την πάροδο του χρόνου πρέπει να αλλάξει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο βεβαίως να γίνει μια έτσι κατευθείαν να βάζεις νέα παιδιά σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος έχει απαιτήσεις πάρα πολύ μεγάλες. Πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός τέτοιος που όποιο παιδί μπαίνει να μην βγαίνει από την ομάδα. Αυτό θα πει ότι ναι, κάναμε τη δουλειά μας σωστά και δεν θα λέμε ότι πρέπει να τον δώσουμε δανεικό δεξιά και αριστερά γιατί είναι ανέτοιμος και τα λοιπά. Όχι, για μένα είναι το σωστό στο όποιος μπαίνει στην ομάδα να μην βγαίνει και με την πάροδο του χρόνου πραγματικά να έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ομάδα στα χρόνια που περνάνε.
είναι αυτό όμως εφικτό σε μια ομάδα που από το πρώτο μάτς του καλοκαιριού μέχρι το τελευταίο έχει μια πίεση άνευ προηγουμένου. Σας το λέω, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Μπορεί τη μία χρονιά να μπουν δύο, την επόμενη ξανά άλλοι δύο και μετά με την πάροδο του χρόνου να κάνεις τη μεγάλη ομάδα. Οι ξένοι χρειάζονται, οι πολύ καλοί ξένοι, σε κέραιες θέσεις ειδικά, για να βοηθάνε και να κάνουν τη διαφορά από αυτούς τους νεαρούς, χρειάζονται οπωσδήποτε. Αλλά βλέπετε ότι στον ΠΑΟΚ, αν μετρήσετε πόσοι παίκτες ήρθαν τα τελευταία χρόνια και πόσοι από αυτοί κάναν τη μεγάλη διαφορά, θα δείτε ότι δεν είναι πολύ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το τομέα πιο τολμηρός. Ή κυρίως στις αλλαγές. Δηλαδή θα προτιμούσα εγώ να μπαίνει ένας 19-20, 18-18 σαν αλλαγή, παρά να μπαίνει ένας 30-32. Ναι. Καταλάβατε. Εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή η προώθηση των νέων παιδιών μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Πρώτα να μπει στον πάγκο, δεύτερη ευκαιρία να μπει λίγο 5 λεπτά αλλαγή και σιγά σιγά να καθιερώνεται. Ναι. Καταλάβατε. Φέτος είδαμε μόνο 3 παίκτες Έλληνες και ο ένας μόνο να προέρχεται από τα τμήματα υποδομής, ο Πέλκας. Ναι. Ο άλλος ήταν ο Λιμνιός, αν θυμάμαι καλά, και ο Πασχαλάκης ο τερματοφύλακας. Αυτοί είχαν τις μεγάλες ευκαιρίες φέτος για να παίξουν. Από εκεί και πέρα άλλους Έλληνες παίκτες δεν είδαμε. Δεν μπορώ να πω ότι είδαμε κάποιους άλλους. Ναι. Κάτι τελευταίο. Έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση. Για ακόμα μια χρονιά νομίζω είναι το επόμενο μεγάλο όνειρο όλου του ΠΑΟΚ να βρεθεί στους ομίλους του Champions League. Εντάξει, μιλάμε για μια διοργάνωση που πραγματικά ζηλεύουμε όλοι μας που βλέπουμε τέτοια παιχνίδια, τέτοια γήπεδα, τέτοιους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν πολλά κενά στο ρόστερ ή αν θέλετε καλύτερα πολλές υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές. Τι χρειάζεται πιστεύετε το ΠΑΟΚ για να μπορέσει φέτος σε έναν πιο εύκολο φαινομενικά δρόμο σε σχέση με πέρσι να μπει επιτέλους στους ομίλους? Πιστεύω σε όλες τις γραμμές θέλει, ειδικά από το κέντρο και πάνω, θέλει ενδυνάμωση. Εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί Champions League δεν είναι ούτε ο UEFA, είναι πολλά επίπεδα πάνω. Ναι. Πολλά επίπεδα πάνω. Για να είδαμε τις αποτυχίες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Τα είδαμε. Αυτά να μας γίνουν παραδειγματισμός. Νομίζω ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να το πάρει πολύ σοβαρά. Είμαι σίγουρος ότι ξέρουν τι σημαίνει Champions League, αλλά για μένα θα πρέπει πάρα πολύ να δυναμώσει ο ΠΑΟΚ από το κέντρο και πάνω, εάν θέλει να σταθεί στο Champions League ή ακόμα και να θέλει να μπει στον όμιλο Champions League. Αυτό είναι το ζητούμενο, να μπει πρώτα μία. Ναι. Το πρώτο πράγμα είναι να μπει, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα και νομίζω θα είναι δύο παιχνίδια, έτσι δεν είναι? Ναι, δύο αντίπαλοι, ναι. Τρίτος πραγματικός γύρος και play-off. Τέσσερα ένα παιχνίδια. Τέσσερα παιχνίδια θα γίνει. Ναι, τέσσερα. Θα είναι δύο μάτς μεγάλο επίπεδο. Δεν θα είναι της πλάκας. Δεν είναι... Νομίζω ότι πρέπει να τα προσέξει ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ και να είναι πάρα πολύ ενισχυμένος και έτοιμος για αυτά τα παιχνίδια. Είναι μεγάλη ευκαιρία να μπει σε όμιλο. Νομίζω αυτός θα είναι και ο στόχος του συλλόγου φέτος, ο μεγαλύτερος στόχος, και πρέπει να το πετύχει για μένα. Ναι. Μακάρι να μπει φέτος. Υπάρχει και ο στόχος του γηπέδου που νομίζω θα είναι τεράστια ιστορία για όλη την ομάδα και για τους νέους φίλους του ΠΑΟΚ, για τις επόμενες γενιές. Έχει ακόμα ο ΠΑΟΚ, ναι. Έχει να δημιουργήσει και να κάνει, ιδιαίτερα με το στάδιο, το γήπεδο. Είναι αυτό ένα θέμα για το Champions League, νομίζω, όπου βλέπουμε τι γήπεδα έχει η Ευρώπη. Έχουν χτίσει όλοι καινούργια γήπεδα. Όλοι. Δεν υπάρχει παλιό γήπεδο, από ό,τι βλέπω.
και οι περισσότεροι νομίζω να έχουν χτίσει. Και ο ΠΑΟΚ σε αυτόν τον τομέα πρέπει να ευρωπαϊστεί και να κάνει ένα υπερσύγχρονο στάδιο. Νομίζω ο κ. Σαββίδης αυτό έχει για πρώτο βήμα, αλλά θα βοηθήσει πάρα πολύ μπαίνοντας στο Champions League, θα βοηθήσει πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό το γήπεδο. Την αγαπάμε όλη την Τούμπα, περισσότερο εσείς που ζήσατε μέσα σε αυτή τη μεγάλη στιγμή και πατήσατε το χορτάρι, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα λίγο να αλλάξει μορφή. Όχι λίγο, μάλλον να αλλάξει εξ ολοκλήρου μορφή. Θα στεναχωρηθούμε όλοι που βέβαια. Θα φύγει το παλιό γήπεδο, αλλά θα χαρούμε και πάρα πολύ μόλις δούμε το καινούριο, έτσι νομίζω. Θα γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κερμανίδη. Να είστε καλά για τον χρόνο σας. Καλό καλοκαίρι. Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.